Καθηγητά, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κημήτρη, και στους τηλεθεατές σας. Ένα θετικό μήνυμα για τη συνέχεια, τα μηδενικά κρούσματα ή θα έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα, λέτε? Μάλλον έτσι θα περάσουμε ακόμα λίγες μέρες, νομίζω. Θα δούμε τι θα δείξουν οι εχνηλατήσεις από τα 6 κρούσματα που είχαμε προχθές. Φυσικά πολύ εθαρρυντικό το μηδενικό χθες, με 2.000 δείγματα περίπου που αναλύθηκαν. Επομένως, εκείνο που πρέπει να εξαγάγουμε από αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι ο υπερβολικά ψηλός αριθμός των βηματοληψιών που γίνονται ανοιχνεύουν και κάποια κρούσματα τα οποία δυστυχώς πριν 2 μέρες ήταν στην κοινότητα και δεν προέκυψαν ούτε από επαναπατριζόμενους αλλά ούτε και από ιχνηλατήσεις. Και είναι εκείνο που με ανησύχησε κρούσματα και εμένα. Τα προχθεσινά τα ιχνηλατήσαμε όμως, κύριε Καραγιάννη? Δεν είμαι σίγουρος εάν τα ιχνηλατήσανε. Ίσως από αυτά τα αποτελέσματα να προκύψουν σήμερα. Άρα να περιμένουμε και σήμερα για να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα. Απλά, ακριβώς. Πώς γίνεται στην αρχή της πανδημίας μετά από ένα κρούσμα να βρίσκαμε και μια λυσίδα, ενώ τώρα βρίσκουμε σποραδικά κρούσματα και δεν έχουμε εστίες μόλις τις. Δηλαδή είναι μόνο αυτά. Γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα πλέον? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι πολύ περίεργο και ευτυχώς δηλαδή που δεν έχουμε αλυσίδες μετάδοσης και συστάδες οι οποίες θα έδεικνύαν ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινότητα. Ευτυχώς που είναι σποραδικά τα κρούσματα και μεμονωμένα, χωρίς μετάδοση σε δευτερεύουσες επαφές, και ελπίζω έτσι να συνεχίσουν να είναι και τα, αν μας έρθουν και από το εξωτερικό, έτσι να είναι και τα επόμενα κρούσματα. Εσείς λέτε δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τον ιό και τη μετάδοσή του, κύριε Καραγιάννη? Φυσικά και έχει αλλάξει κάτι, καιρικές συνθήκες. Ο ιός αγαπάει πολύ τους κλειστούς χώρους και τις συναθρήσεις. Επομένως, δεν φαίνεται να συμβαίνουν αυτές σε κλειστούς χώρους πλέον. Και έτσι και η πιθανότητα έκθεση κάποιου στα μικροσταγονίδια, κάποιου που νοσεί, είναι περιορισμένος. Εκείνο που δεν ξέρουμε όμως και θα ήθελα πολύ να το ξέρω, είναι πόσοι από τα τελευταία κρούσματα, δηλαδή των τελευταίων 2 εβδομάδων, ήσαν συμπτωματικοί. Έχω τη διέστηση ότι τα περισσότερα ήσαν ασυμπτωματικά και επομένως ίσως και όχι τόσο μολυσματικά. Άρα επειδή είναι ασυμπτωματικό, το υλικό φορτίο είναι χαμηλό, γι' αυτό και δεν μεταδίδει τόσο εύκολα. Μάλιστα. Και βοηθούν και το γεγονός ότι είμαστε εκτός κλειστών χώρων πλέον. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ καλή πολύ. Καλή σας μέρα.